μαζί μας η κυρία Αναστασία Κόνστα, η οποία είναι απληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής, ψυχογυριατρικής στην πρώτη κλινική ψυχιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βεβαίως είναι και υπεύθυνη του εξωτερικού ιατρίου ψυχογυριατρικής της πρώτης πανεπιστημιακής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κυρία Κόνστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Είναι και για μένα μεγάλη χαρά να μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία, για τα προβλήματα τα ψυχιατρικά, που βέβαια ένα από αυτά είναι και η άνοια που πλήττει όχι μόνο τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αλλά και όλη την οικογένεια. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα και νομίζω ότι με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες για το χωριό στην Ολλανδία, όπου ουσιαστικά όλοι οι κάτοικοι του, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του είναι είτε άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή από άλλου είδους άνοια και οι συνοδοί τους, και βεβαίως έχουν φτιάξει ένα τέτοιο όμορφο περιβάλλον, καταλαβαίνει κανείς πόση σημασία έχει η φροντίδα, έτσι, δηλαδή και η δυνατότητα να προσφέρει στους ανθρώπους αυτούς ό,τι γίνεται περισσότερο. Ακριβώς, και οι κοινωνικές παρεμβάσεις και η διεπιστημονική αντιμετώπιση την οποία χρειάζονται. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι συχνότερες ψυχικές διαταραχές στην τρίτη ηλικία. Λοιπόν, καταρχήν με τον όρο, να ξεκινήσω λίγο εισαγωγικά. Όταν λέμε τρίτη ηλικία, εννοούμε την ηλικία άνθρωπο. Ένας ορισμός που θα των 65 ετών, ναι, που είναι ένας ορισμός, θα λέγαμε, αυθαίρετος, τέθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά εδώ αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Δηλαδή, μπορεί να λέμε τρίτη ηλικία άνω των 65, αλλά πραγματικά είναι τέσσερις διαστάσεις της ηλικίας. Είναι η ψυχολογική, η βιολογική, η χρονολογική και η κοινωνική. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι της ίδιας ηλικίας, της χρονολογικής, γεννημένοι το ίδιο έτος, να είναι πολύ διαφορετικοί. Ένας να είναι πολύ επιβαρημένος πολλές φορές όσον αφορά τη σωματική υγεία ή και την ψυχολογική υγεία. Επομένως, πάντοτε αυτό που κάνουμε είναι να εξατομικεύουμε την προσέγγιση. Τώρα, η τρίτη ηλικία είναι μια ηλικία, θα έλεγα, της απώλειας, συνδέεται με θέματα υγείας, ψυχολογικής, νοητικής, σωματικής, αλλά και της συγκομιδής, με την έννοια ότι οι άνθρωποι κάνουν μια ανασκόπηση. Και βέβαια αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι στην πατρίδα μας είναι ένα πραγματικό στήριγμα των ανθρώπων της νεότερης ηλικίας. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το βάρος των εγγονιών το σηκώνουν πραγματικά οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Και βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι πλέον μιλάμε και για τέταρτη ηλικία, από 75 και πάνω. Στην Ελλάδα και γενικότερα στο δυτικό κόσμο έχει αυξηθεί το όριο ζωής. Επομένως, μέσος όρος ζωής σήμερα στην Ελλάδα είναι περίπου τα 81-82 χρόνια. Είναι όμως πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε μια μεγάλη ηλικία, αλλά να έχουμε και μια υγιή γύρανση. Θυμίζω ότι η δεκαετία που διανύουμε είναι η δεκαετία της υγιούς γύρανσης μέχρι το 2030. Και για να απαντήσω ερώτηση, πραγματικά είναι πολύ σημαντική η ψυχογυριατρική, που είναι μια υποειδίκευση της ψυχιατρικής και σε άλλες χώρες ξεχωριστή ειδικότητα, η οποία ασχολείται με τα ψυχικά προβλήματα των ατόμων της τρίτης αλλά και της τέταρτης ηλικίας. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Ίσως σε νεότερες ηλικίες να έχουμε πολλές ψυχικές διαταραχές. Εδώ στην τρίτη, στην τέταρτη ηλικία, στους ανθρώπους άνω των 65 ετών, οι πιο συχνές ψυχικές διαταραχές είναι η κατάθλιψη και βέβαια η άνοια. Επομένως, πρέπει να προσεγγίσουμε, και είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει μία έγκαιρη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Γιατί πραγματικά πολλά θέματα μπορεί να αντιμετωπιστούν και να θεραπευτούν. Άρα θα πρέπει και οι ίδιοι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, αλλά και οι οικογένειες, να είναι ευαισθητοποιημένοι και να ζητούν βοήθεια. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι πρέπει να πούμε, α, είναι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, είναι δικαιολογημένο να είναι στεναχωρημένος. Δεν ισχύει αυτό. Ο κάθε άνθρωπος έχει, θα έλεγα, τη δική του πορεία και είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει στίγμα, να ζητάμε βοήθεια και να αντιμετωπίζουμε τα ψυχικά προβλήματα.
Βεβαίως να είμαστε κοντά στους ανθρώπους αυτούς και να βλέπουμε τι ακριβώς τους συμβαίνει και βεβαίως αφού το εντοπίσουμε να τους παρακινήσουμε, αλλά και εκείνοι να μην ντραπούν να το πούνε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση ενός ψυχικού προβλήματος είναι η αποδοχή. Θα έλεγα το 50% αν κάνουμε αυτό το βήμα και ζητήσουμε βοήθεια, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να πάμε να αρχίσουμε από την κατάθλιψη και να μας πείτε και αν υπάρχουν και διαφορετικά στοιχεία της κατάθλιψης που μπορεί να διαγνωστεί σε έναν νεαρό άνθρωπο και διαφορετικά σε έναν ηλικιωμένο. Ακριβώς. Όπως είπα, η κατάθλιψη δεν είναι μέρος της τρίτης ηλικίας, της ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Η κατάθλιψη είναι μία νόσος. Και εδώ πρέπει να πω τη διαφορά της από τη θλίψη. Η θλίψη είναι μία φυσιολογική διεργασία. Όταν έχουμε μία απώλεια, υπάρχει πάντα το πένθος, η στεναχώρια για την απώλεια αυτή. Αυτό το βιώνουμε και είναι φυσιολογικό. Η κατάθλιψη όμως είναι μία υπερβολική θλίψη, η οποία έχει να κάνει με την έλλειψη ευχαρίστησης, με την αδυναμία να λειτουργεί τα άτομα αυτά στην καθημερινή ζωή, με πολλές αρνητικές σκέψεις, πολλές φορές σχετίζεται με πολύ έντονο άγχος που δεν μας αφήνει να λειτουργήσουμε. Και επίσης εδώ πρέπει να τονίσω ότι σε σχέση με τους νεότερους, με τα νεότερα άτομα, η κατάθλιψη των ηλικιωμένων έχει και μια σωματική έκφραση. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος της τρίτης ηλικίας και να μην μας πει έχω κατάθλιψη, να έχει σωματικά ενοχλήματα, να έχει δηλαδή μία έκφραση της κατάθλιψης στο σώμα του, που αυτό μπορεί να σχετίζεται με πόνους, με δύσπνοια, με γαστρεντερικά προβλήματα, με πονοκεφάλους, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να το διαγνώσουμε και να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Και βέβαια κατάθλιψη πολλές φορές, όπως είπα, είναι και μασκαρεμένη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, δηλαδή μπορεί να σχετίζεται με διαταραχές ύπνου. Να έρθει ένας άνθρωπος τρίτης ηλικίας και να μου πει δεν κοιμάμαι καλά. Και αυτό δεν είναι, η αϋπνία να προέρχεται ακριβώς από την κακή διάθεση, από μία μη κατάθλιψη που δεν έχει αντιμετωπιστεί. Διαταραχές επίσης στην όρεξη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο κατάθλιψη ότι είμαι κλεισμένος, κλεισμένη στο σπίτι και στεναχωριέμαι. Μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα συμπτώματα, όπως είπα, διαταραχές ύπνου, διαταραχές όρεξης, αδυναμία λήψη αποφάσεων, αδυναμία λειτουργία στην καθημερινή ζωή. Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι πάντοτε πρέπει να σχετίζουμε μία ψυχική διαταραχή και με τη λειτουργικότητα. Δηλαδή βλέπουμε ότι το επίπεδο λειτουργικότητας όταν παθαίνουμε κατάθλιψη είναι πολύ χειρότερο από αυτό, από το προηγούμενο που είχαμε πριν. Και εκεί φυσικά πρέπει να αναζητήσουμε βοήθεια. Πώς αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη, κυρία Κόνστα, πώς αντιμετωπίζετε? Ναι. Το πρώτο βήμα, όπως είπαμε, είναι η διάγνωση και εμείς βασιζόμαστε στην θεραπευτική σχέση. Πολλές φορές και από την πρώτη συνάντηση με έναν θεραπευόμενο βλέπουμε ότι πραγματικά νιώθει πολύ καλύτερα, γιατί βγάζει από μέσα του όλη αυτή την πίεση. Υπάρχουν λοιπόν, όπως είπα, κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, επομένως έχουμε ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πλάνο. Χρειαζόμαστε χρόνο και υπομονή να έχουμε μαζί του μία θεραπευτική συμμαχία. Έχουμε αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα που μπορεί να βοηθήσουν, δηλαδή οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις, ειδικά σε βαριές καταθλίψεις, είναι πολύ χρήσιμες, αλλά ποτέ δεν είναι μόνο η φαρμακευτική παρέμβαση, είναι και ένας συνδυασμός ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Τα παλιότερα χρόνια πίστευαν ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι για τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε όμως αλλάξει αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα και υπάρχουν μορφές ψυχοθεραπείας, συναντήσεων δηλαδή, που μπορεί να βοηθήσουν πραγματικά έναν άνθρωπο με κατάθλιψη. Και είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί, γιατί ουσιαστικά η αντιμετώπιση της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία προστατεύει και την νοητική κατάσταση του ασθενή μας, του θεραπευόμενου. Δηλαδή μια αθεράπευτη κατάθλιψη επηρεάζει και την νοητική κατάσταση. Και εδώ πρέπει να πω ότι πολλές φορές μπορεί ένας άνθρωπος να νομίζει ότι έχει άνοια, γιατί αισθάνεται τόσο καταθλιπτικός, τόσο αποσυρμένος, και όταν αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη και η νοητική του κατάσταση να είναι καλύτερη και βελτιωμένη. Άρα λοιπόν αυτό εκεί είναι το σημείο στο οποίο η άνοια και η κατάθλιψη συνδέονται με κάποιο τρόπο, ή υπάρχει και μια άλλη διεργασία?
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πω ότι είπαμε ότι οι δύο πιο συχνές ψυχικές διαταραχές στην τρίτη ηλικία είναι η άνοικη κατάθλιψη και έχουν μια αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή, μπορεί πραγματικά να ξεκινάει μια κατάθλιψη και να επηρεάσει τόσο πολύ την ιδιωτική λειτουργία και να εξελιχθεί σε άνοια. Γι' αυτό θα πρέπει να παρέμβουμε έγκαιρα και να βοηθήσουμε πραγματικά τον ασθενή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσει να είναι πιο υγιής όχι μόνο ψυχικά αλλά και νοητικά. Είναι ένα ενιαίο σύνολο, νοητική, ψυχική κατάσταση και σωματική υγεία. Όλα αυτά δηλαδή μπορεί πραγματικά να επηρεάσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του θεραπευόμενου. Επίσης εδώ πρέπει να πω ότι όταν λέμε άνοια, χρησιμοποιούμε τη λέξη, θα πω πολύ απλά, είναι η νόηση και το στερητικό α. Χάνει δηλαδή το άτομο την νοητική του επάρκεια, οπότε βέβαια αυτό τον επηρεάζει στις δραστηριότητες και στην καθημερινή ζωή. Έχουμε την άνοια και την κατάθλιψη και τώρα σε μια προσπάθεια πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αυτήν την, και να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε την άνοια. Ναι, καταρχήν όταν λέμε άνοια έχουμε έναν γενικό όρο. Πολλές φορές μπερδεύουμε την νόσο του Αλσχάιμερ με την άνοια. Η νόσος Αλσχάιμερ αποτελεί ένα είδος άνοιας, πολύ συχνή βέβαια, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές όπως η εγκυακή άνοια, όπως άλλες πιο σπάνιες νόσοι, όπως είναι η μετωποκροτοφική άνοια, η άνοια με σωμάτια Λούι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διαγνώσουμε το είδος της άνοιας και να προχωρήσουμε σε θεραπευτικές παρεμβάσεις. Βέβαια εδώ πρέπει να τονίσω τη σημασία της πρόληψης. Δυστυχώς οι άνοιες σήμερα δεν θεραπεύονται, βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Έχουν βγει και κάποια φάρμακα αντιμετώπισης. Αυτή τη στιγμή έχουμε φάρμακα τα οποία καθυστερούν την νόσο. Κυκλοφορούν στο εξωτερικό κάποια φάρμακα που θα έρθουν και εδώ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στην πρόληψη. Δηλαδή παράγοντες οι οποίοι μπορεί να είναι τροποποιήσιμοι. Το να έχουμε μια καλή σωματική υγεία, το να αντιμετωπίσουμε αγκιακούς παράγοντες κινδύνου όπως η αρτηριακή πίεση, η υπέρταση, η χοληστερίνη, πράγματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπιστούν σε νεότερη ηλικία και επίσης το χρόνιο στρες και αυτό μπορεί να επηρεάσει και να επιβαρύνει την νοητική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να προσέξουμε και σε νεότερες ηλικίες και στη μέση ηλικία και τη σωματική υγεία και την ψυχική υγεία. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος πρόληψης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την άνοια και να προστατευτούμε. Και βεβαίως να σκεφτούμε ότι εφόσον είμαστε υγιείς, δεν χρειάζεται και να παροπλιστούμε. Έτσι δεν είναι, κυρία Κόνστα? Παίζει σημασία αυτό, δηλαδή. Ακριβώς. Να μην... Ναι, πείτε μας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε όλες τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, και βέβαια ένα μεγάλο στρες για κάποιους ανθρώπους είναι και η συνταξιοδότηση, με την έννοια ότι έχουν συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και πλέον πάνε σε μια άλλη κατάσταση. Για τις μαμάδες ή το γεγονός ότι τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι, ότι είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που λέμε. Σε εκείνη λοιπόν τη φάση πρέπει να βρίσκουμε ενδιαφέροντα, πρέπει πραγματικά να υπάρχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, γιατί αυτό μας βοηθάει και μας κρατάει και ζωντανούς και μπορούμε πραγματικά να λειτουργούμε και να χαιρόμαστε την καθημερινότητα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή διάθεση και να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Όταν αποσυρώμαστε, τότε λοιπόν και οι νητικές δυνάμεις σιγά σιγά μας αφήνουν. Η άνοια ήταν και θα μπορούσαμε να πούμε και ένα ταμπού, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος και μάλλον η οικογένεια όσων είχαν κάποιας μορφής άνοια φοβούνταν να το πούνε προς τα έξω, το κρατούσαν. Έχει αλλάξει, έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο αυτή η συνθήκη και να έρχονται περισσότεροι σε εσάς για να ζητήσουν βοήθεια? Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Είναι το λεγόμενο στίγμα που υπάρχει όχι μόνο για την άνοια, για την κατάθλιψη και γενικότερα για τις ψυχικές διαταραχές. Το πράγμα αυτό όμως αλλάζει σιγά σιγά, υπάρχει ευαισθητοποίηση και οι άνθρωποι και οι συγγενείς των ανθρώπων με άνοια αναζητούν βοήθεια, μιλάνε ανοιχτά γι' αυτό, υπάρχουν
πολλές οργανωμένες δομές και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να γίνουν και περισσότερες, γιατί σίγουρα χρειάζονται και δομές από την πολιτεία και κοινωνική φροντίδα και φροντίδα των συγγενών, των φροντιστών, των ασθενών αυτών, γιατί στην άνοια δεν πάσχει μόνο ένας ασθενής, αλλά και η οικογένειά του, και κυρίως το βάρος της φροντίδας πέφτει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνέχεια μαζί του και τον φροντίζει. Επομένως, πολλές φορές βλέπουμε και στους φροντιστές και άγχος και κατάθλιψη και τέτοια στοιχεία που θα πρέπει σίγουρα να αντιμετωπίσουμε. Και αυτά να αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως το άγχος αυτής της ηλικίας είναι διαφορετικό από τα άγχη των υπολείπων ηλικιών, ή είναι το ίδιο στην ουσία, απλώς, συγγνώμη, εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους? Ναι, μπορεί να είναι και πιο έντονο, γιατί πραγματικά μεγαλώνοντας χάνουμε την προσαρμοστική ικανότητα. Δηλαδή, ένα πολύ απλό γεγονός μπορεί να αναστατώσει και να είναι πηγή άγχους για έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ σε μια μικρότερη ηλικία το αντιμετώπισε πιο ψύχρεμα και πιο αποστασιοποιημένα. Δηλαδή, αν μια βρύση τρέχει κάποιες σταγόνες νερό, μπορεί ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας να θεωρεί ότι θα πλημμυρίσει το σπίτι και να πανικοβάλλεται. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται και γενικότερη στήριξη. Δηλαδή, ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας χρειάζεται την βοήθεια, και πραγματικά και όταν είναι μόνοι τους χρειάζονται και συγκεκριμένες δομές που μπορεί να τους βοηθήσουν και να μπορέσουν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια. Βεβαίως, και να μην φοβηθούν να τη ζητήσουν την βοήθεια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και βεβαίως και να μην, να μην τους θεωρήσουμε, να μην τους βγάλουμε εμείς από τη ζωή μας θεωρώντας ότι δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, γιατί και αυτό τα έχει μερικές φορές και εμείς οι ίδιοι χωρίς να το καταλάβουμε. Αλλά είναι εκείνη η σοφή, και εδώ που, που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, έτσι. Και αυτό ακριβώς, να το σκεφτόμαστε. Ακριβώς. Και τα χρόνια περνάνε έτσι πολύ γρήγορα. Αυτό ακριβώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλα στοιχεία, κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε για, για το σημερινό μας θέμα, κυρία Κόνστα? Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και έτσι κλείνοντας, για την σημασία που έχουν οι διαταραχές συμπεριφοράς και τα ψυχιατρικά συμπτώματα στην άνοια. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η άνοια δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την νοητική έκπτωση, δηλαδή από δυσκολία στη μνήμη, από τη δυσκολία να κάνουμε πράγματα, να αναγνωρίσουμε πρόσωπα, να λειτουργήσουμε. Πολλές φορές οι ασθενείς με άνοια, επειδή εκφυλίζονται περιοχές του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν και με το συνέστημα και με το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, μπορεί να έχουν τα λεγόμενα ψυχωτικά συμπτώματα. Και ποια είναι αυτά? Να έχουν καταρχήν κάποιες ψευδαισθήσεις, οπτικές πολύ συχνά, δηλαδή να βλέπουν άτομα που δεν υπάρχουν. Να έχουν κάποιες ιδέες παρανοϊκού περιεχομένου, να θεωρούν δηλαδή ότι τους κλέβουν πράγματα, ακριβώς γιατί ξεχνούν που τα έχουν βάλει. Αυτά τα συμπτώματα δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και από τα συμπτώματα της νοητικής έκπτωσης και στον ίδιο τον ασθενή και στην οικογένεια. Και πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση, γιατί πραγματικά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και το άτομο έχει μια φοβερή δυσφορία όταν βιώνει αυτά τα συμπτώματα. Και εκεί έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και φαρμακευτικές παρεμβάσεις, αλλά και μη φαρμακευτικές, και μέσα σε αυτές θα έλεγα ότι είναι και η εκπαίδευση του περιθάλποντα, του φροντιστή, γιατί σηκώνει όλο το βάρος, οπότε θα πρέπει να καταλάβει ότι τα συμπτώματα αυτά που βιώνει ο ασθενής δεν είναι συμπτώματα που έχουν να κάνουν με μια ιδιοτροπία, έχουν να κάνουν με την ίδια τη φύση της νόσου. Επομένως και σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευαισθητοποίηση, γιατί όσο επιβαρύνεται ο φροντιστής, τόσο επιβαρύνεται και ο ασθενής μας. Αυτό ακριβώς. Και τώρα και η ερώτηση που συνήθως κάνουμε, δηλαδή όταν δεν συνεργάζεται, αυτό συνήθως συμβαίνει με τους ναυαγοσώστες και τα θύματα τα οποία είναι πανικοβλημένα, όταν ο ασθενής μας δεν συνεργάζεται, αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε τέτοιους συμπτώματα και δεν θέλει να έρθει, πώς στο γιατρό να συναντήσει, να έχει μια επαφή με τους ειδικούς, με εσάς τους ειδικούς, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ναι.
Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πολλές φορές και μέσα σε αυτό το πλαίσιο των ψυχιατρικών διαταραχών της άνοιας δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα και λένε εγώ δεν έχω τίποτα. Εκεί χρειάζεται να οπλιστούμε πραγματικά με υπομονή, να πείσουμε τον ασθενή μας να έρθει και να ζητήσει βοήθεια, έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία με το γιατρό, με το θεραπευτή, και βέβαια σε περίπτωση που ο ασθενής αρνείται και πραγματικά εκεί είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους άλλους, εκεί μπορούμε και χωρίς τη θέλησή του να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλά το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε, να του δώσουμε να καταλάβει, και ειδικά θα λέγαμε ότι και η άνοια είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, δεν σημαίνει ότι κάποιος από τα πρώτα στάδια δεν επικοινωνεί, επομένως και ειδικά και στους καταθλιπτικούς ασθενείς θα πρέπει να τους πείσουμε, να τους προσεγγίσουμε με αγάπη και φροντίδα για να ζητήσουν βοήθεια, γιατί πραγματικά αλλάζει η ζωή τους, γιατί όπως είπαμε είναι σημαντικό η γύρανση να είναι υγιής, να μεγαλώνουμε, να φτάσουμε στα βαθιά γεράματα, αλλά να υπάρχει ψυχική υγεία, που εδώ πρέπει να πω επηρεάζει και τη σωματική. Ένας άνθρωπος που έχει μία διαταραγμένη ψυχική υγεία, αυτό σίγουρα θα έχει και επιδράσεις και στη σωματική του υγεία. Να το πάω και λίγο παραπάνω, γιατί μας είπατε πριν για θεραπευτική συμμαχία και έχουμε αυτές τις περιπτώσεις των ασθενών που δεν θέλουν. Αν τελικά έρθουν σε εσάς και ζητήσουν τη βοήθεια, ωστόσο όμως από μέσα τους έχουν εκείνη την αντίδραση που λένε όχι, δεν θα το... τι ήρθα εγώ τώρα να κάνω εδώ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αλλάξει, δηλαδή τον ασθενή ο οποίος έχει έτσι ορθώσει ένα τοίχο μπροστά του και μεταξύ σας, μπορούμε να τον σπάσουμε? Βεβαίως μπορούμε. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Και πολλές φορές οι ασθενείς μπορεί να έρθουν μία φορά και να πούνε δεν έρχομαι δεύτερη, αλλά μετά, αν τους πείσουμε να έρθουν και δεύτερη, πραγματικά αποκτούν εμπιστοσύνη και ξεκινάει μία πολύ σημαντική θεραπευτική σχέση. Γιατί πραγματικά εμείς βασιζόμαστε σε αυτή. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς μας για μεγάλο διάστημα. Επομένως, και η σχέση αυτή είναι θεμελιώδης. Η σχέση εμπιστοσύνης, θεραπευτή και θεραπευόμενη. Αυτό ακριβώς, μάλιστα, κυρία Κόνστα. Δεν ξέρω, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στη συζήτησή μας? Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά για την συζήτησή μας. Και αυτό που θα έλεγα κλείνοντας είναι ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δικαιούνται πραγματικά μία πολύ καλή φροντίδα και πρέπει σίγουρα να την υπάρχει ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, γιατί τους χρειαζόμαστε και τους χρειαζόμαστε υγιείς και δυνατούς. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε και να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, κυρία Κόνστα, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Πολύ πολύ καλή συνέχεια στην ημέρα σας, ευχόμαστε. Και σε εσάς ευχαριστώ θερμά και πάλι.